αλλά εσένα σε λερώνει, οκ. Το θέμα είναι να μην λερωθείς πολύ. Τι μαλάκι λέει, μωρή γάμο. Ελένη, αν σε λέει κάποιος άραβας πριν και παραγγείλει η γυναίκα του, θα άφηνε αεράκι. Απάντα λίγο. Γενικά θα το έκανε, όχι το αεράκι, αν γενικά θα πήγαινε με έναν άραβα. Ποιο? Εσύ, Ελένη, γιατί. Κάτσε να το σκεφτώ. Και μόνο να το σκεφτείς, είπε την απάντηση. Κοίτα, αν μου πρόσφερε αυτά που ήθελα, αλλά δεν, να μην έκανα τίποτα εγώ, τίποτα μαζί του. Μαλάκα η Goldinger! Ναι, αλλά θα άφηνες το Γιάννη. Μαλάκα η Goldinger! Τι είναι το Goldinger! Τι είναι αυτό! Ξανασκεφτώ λίγο. Τι να σκεφτώ. Όχι, ξανασκεφτώ. Τι σημαίνει να σου προσφέρει αυτά που ήθελες. Αν προσφέρει τα απαραίτητα. Σε υλικά αγαθά. Οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Ωραία, μίλασε μόνο τώρα. Να πω, επειδή εμένα μου έχει τύχει. Προτιμώ. Όχι, να σχολιάσει την απάντηση αυτή. Ο, κοίτα, άμα αυτό τη γεμίζει και την κάνει ευτυχισμένη, μαζί τη. Τι είναι αυτό που λέω. Εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ θα προτιμούσα να. Εσύ θα τα πρώτε σε μια να πάει. Θα προτιμούσα να είμαι στην πλατεία και να πίνω μπύρες και να τρώω σουβλάκια και να κοιμάμαι σε σκηνή, παρά να είμαι με έναν άραβο που δεν μου αρέσει και να. Αλλά τι λες, ρε, εσύ πάει καλά, ρε Μάικ. Εγώ. Είναι αυτή η καλύτερη απάντηση όμω. Σκηνή και σουβλάκια. Αυτή είναι και την τοπική, την Αντρέα, οπότε το λέει μάλλον. Αυτή μπορεί να το λέει. Δεν μπορώ να είμαι με κάποιον που περιμένω το φέρι. Μπορεί να το λέει γιατί δεν έχει ζήσει ούτε τον έρωτα. Δεν έχει ζήσει πολλά πράγματα. Και είναι ό,τι να είναι. Ο αντρικό μου δεν είναι. Τι δεν φάμε. Και με σένα δεν ζει και πολλά. Δεν θέλω πια σήματα. Έτσι δεν είναι. Ωραία, δηλαδή τώρα.